Του αραιώσουν τα μαύρα σύννεφα πάνω από τη δικαιοσύνη, οι μάχε επαναρχίζουν. Μετά τι δημόσιε καταγγελίε και το σάλο γύρω από τα θέματα τήρηση αρχών αμεροληψία από δικαστέ σε δύο εφέσει για την Τράπεζα Κύπρου, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον εκεί που έπρεπε να ήταν εξ αρχή, στι δικαστικέ αίθουσε. Κάποιοι από του βασικού πρωταγωνιστέ παραμένουν ίδιοι. Την Παρασκευή επαναρχίζει η εκδίκαση τη τρίτη υπόθεση τη Τράπεζα Κύπρου σε σχέση με την επανατάξινόμηση ομολόγων. Σύμφωνα πληροφόρηση στο ΣΥΓΜΑ, εκ μέρου τη Δημοκρατία θα παρουσιαστεί ο ίδιο ο Γενικό Εισαγγελέα. Ο Κώστας Κληρίδη αναμένεται να αιτηθεί νέα αναβολή τη υπόθεση, επικαλούμενο την εκκρεμούσα εκδίκαση τη έφεση που άσκησε η νομική υπηρεσία για την ίδια υπόθεση. Η έφεση στοχεύει σε ανατροπή τη απόφαση του Καγουριοδικείου στι 14 Δεκεμβρίου του 2018 να αθωώσει δύο εκ των 7 κατηγορουμένων, του Ανδρέα Ηλιάδη και Γιάννη Κυπρί. Το δικαστήριο έχει αποδεχτεί τη θέση των δικηγόρων υπεράσπιση περί κατάχρηση διαδικασία λόγω κοινού θεμέλιου γεγονότων με τι δύο άλλε ποινικέ υποθέσει τη Τράπεζα Κύπρου. Κατά την ακρόαση τη Παρασκευή, οι δικηγόροι υπεράσπιση, στου οποίου περιλαμβάνονται η πόλει Πολεβίου Κρίστη και Αλέκο Μαρκίδη, αναμένεται να ζητήσουν αναστολή τη υπόθεση με δικαίωμα επαναφορά από τη Γενική Εισαγγελία και όχι αναβολή που είναι το αίτημα τη νομική υπηρεσία. Queres que a querida se... Si...